Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση. Το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά και η διαφορά δυναμικότητας απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως η Γερμανία, δεν αφήνει αρκετά περιθώρια για πρόκριση στην εθνική μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει η Ελλάδα από την αυριανή συνάντηση. Πολύ σωστά ξεκινήσατε. Άκουσα και προηγουμένως και τη συμπαίκτριά μου, τη Μάγδαντη Κεμπεσίδωλα, και τον προπονητή μας, τον κύριο Δανίλο. Σίγουρα δεν είναι πολύ ανοιχτό όλο αυτό απέναντι σε μια υπερδύναμη του handball. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς καλά, τι μπορούμε να κερδίσουμε από τέτοια μάτς. Γι' αυτό είμαστε στην Εθνική και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό είναι και το ζητούμενο, πιστεύω, να δίνετε τον καλύτερό σας αυτό απέναντι σε μια τέτοια υπερδύναμη και να βελτιώσετε και τα κομμάτια του αγωνιστικού σας προφίλ. Ναι, σίγουρα αυτό ακριβώς. Όταν περνάει ένα τέτοιο είδους μάτς που σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για εμάς, γιατί οι διαφορές καλός ή κακός είναι μια άλλη κουβέντα, υπάρχουν και είναι μεγάλες. Εμείς πάντα κρατάμε τα θετικά και σίγουρα με την ανάλυση των βίντεο και τις συμβουλές του προπονητικού team προσπαθούμε τα αρνητικά να τα κάνουμε θετικά για το καλύτερο και για την συνέχεια της εθνικής ομάδας. Πάντως, αν θέλουμε να δούμε την εθνική μας να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός, θα πρέπει έτσι να συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Γερμανία. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη σεζόν θα βρεθούμε απευθείας στους προκριματικούς του Euro 2024 και εκεί μας περιμένουν πολύ μεγάλες ομάδες. Σίγουρα. Επαναλαμβανόμαστε πολλές φορές πάνω σε αυτό, αλλά ξαναλέω, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη διαφορά όταν κάποιος από έξω ακούει το αποτέλεσμα και μόνο, αλλά αυτό μόνο καλύτερες μπορεί να μας κάνει. Μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε ακριβώς τις διαφορές, να δουλέψουμε πάνω σε αυτές. Και σίγουρα, όταν θα έρθει μια κλήρωση που αυτό περιμένουμε, που θα είναι και πιο ευνοϊκή για την ομάδα, εκεί που θα παίξουμε με αντιπάλους που είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς, να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Πάντως, η συμμετοχή μας στα play-off ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος δείχνει την δυναμική που αρχίζει να αποκτά το handball γυναικών στη χώρα μας. Ναι, σίγουρα. Χρόνο με το χρόνο όλοι από τα σωματεία, από την Ομοσπονδία, από πάρα πολλούς παράγοντες και πολλούς ανθρώπους προσπαθούν ως προς αυτό. Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο σίγουρα γίνονται όλα προς το καλύτερο και έτσι θέλω να πιστεύω και να είναι. Αυτό. Πιστεύεις με την εμπειρία σου δηλαδή ότι η συστηματική και η πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται πλέον στα σωματεία έχει αντίκρισμα και στην εθνική μας ομάδα? Ναι, μόνο ναι μπορώ να πω και το θέλω να το πιστεύω, γιατί είμαι εγώ, από κάτω οι μικρότερες γενιές έρχονται και μόνο πιο θετικά μπορούν να είναι τα πράγματα χρόνο με το χρόνο. Φυσικά από τη μία μέρα στην άλλη δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε Γερμανία, ούτε τέτοιες ομάδες με τόσο μεγάλη ποιότητα, αλλά σίγουρα από τα σωματεία μας γίνεται σωστή δουλειά και μετέπειτα οι αθλήτες έρχονται στην εθνική ομάδα, που είναι τιμή για κάθε αθλητή να βρίσκεται εδώ, για να γίνεται όλο το σύνολο καλύτερο. Πάντως, μπορεί οι ελπίδες να είναι ελάχιστες για το αυριανό παιχνίδι. Ωστόσο, ο κόσμος, περιμένετε τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό σας και γιατί όχι να παρακολουθήσει, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα αγώνα handball μεταξύ γυναικών, όπου η Γερμανία αποτελεί από τα πιο μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη. Θα δει υψηλού επίπεδου handball αύριο. Ναι. Δεν το βλέπει κάθε μέρα. Ευχαριστώ για την πάσα που μου κάνετε, γιατί πραγματικά θέλουμε. Ναι, πραγματικά θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός που ήταν η Εθνική Ανδρών στο ίδιο γήπεδο και είδαμε ένα κατάμεστο γήπεδο, που είναι μόνο ωραίο, πολύ ευχάριστο για τον αθλητή. Ο κόσμος της Χαλκίδας στηρίζει και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για εμάς τους αθλητές. Καθώς πηγαίνουμε και σε γήπεδα όπως είναι αυτά της Γερμανίας, που πάντα είναι κατάμεστα τα γήπεδα και σίγουρα είναι ένα έξτρα μπουστάρισμα, θα έλεγα, για τους αθλητές. Και φυσικά τους περιμένουμε και αύριο για να απολαύσουν ένα παιχνίδι με μια υπερδύναμη όπως είναι η Γερμανία, αλλά και με εμάς που ερχόμαστε από πίσω και προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας δρόμο και να ορίσουμε το δικό μας κομμάτι σε αυτό. Φαντάζομαι η φιλοξενία που έχετε βρει στη Χαλκίδα είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ακριβώς. Ο κόσμος
και που θα μας δει. Δηλαδή θα μιλήσω πάρα πολύ απλά από έξω στο δρόμο που θα είναι ευχάριστη και πολύ κοντά σε εμάς. Νιώθουμε καλά, πάντα στηρίζει. Αυτό, μόνο χαρούμενος μπορεί να μας κάνει όλο αυτό. Μαρία, το αυριανό παιχνίδι είναι και ενταγμένο στο πρόγραμμα Make Place for One More Woman. Στη χώρα μας, πιστεύεις πως η γυναίκα έχει τη θέση που πραγματικά αξίζει στον αθλητισμό και ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όπου συμμετέχεις εσύ? Ωραία. Ήθελα να τοποθετηθώ και σε αυτό, γιατί είναι ένας οργανισμός που η δικιά μας ομοσπονδία είναι από το 2018 μέσα σε όλο αυτό. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ναι, θέλω να το πιστεύω και όχι θέλω, το πιστεύω ότι η γυναίκα πρέπει να είναι μέσα σε όλο αυτό. Και μαζί, για να συνδέσω λίγο και το προηγούμενο θέμα, θέλω να δω και πολλές γυναίκες αύριο να έρθουν στο γήπεδο και να μας στηρίξουν, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά και κανένα μέτρο μειονεκτικό σε σχέση με το άλλο φύλο και φυσικά αυτό, ναι. Άλλωστε, είναι σημαντικό. Άλλωστε δεν λέμε γυναικείο handball, λέμε handball γυναικών. Το handball είναι ένα. Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Μαρία, τι αλλαγές πιστεύεις ότι απαιτούνται ώστε το handball γυναικών στην Ελλάδα να πάει ένα βήμα εμπρός? Τώρα μου κάνετε μία ερώτηση που σίγουρα εγώ σαν αθλήτρια μπορεί να έχω κάτι στο δικό μου κεφάλι, αλλά δεν ορίζω εγώ όλες τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν. Ο κάθε αρμόδιος από τη δικιά του πλευρά, εγώ θα μιλήσω σαν αθλήτρια, από τα σωματεία, από την ομοσπονδία, από πολλούς παράγοντες. Αν ο καθένας βάλει για μένα το λιθαράκι του ως προς το καλύτερο και στο πιο θετικό, να παίρνουμε παραδείγματα απ' έξω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λέμε μόνο ότι η Γερμανία, η Ολλανδία και αυτές οι υπερομάδες είναι καλές, αλλά να παίρνουμε παραδείγματα από αυτές. Και πιστεύω, αν ο καθένας βάλει το λιθαράκι του και δώσει το δικό του κομμάτι στο 100%, θα είμαστε και θα γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο και το δικό μας κομμάτι. Ωραία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο Δελτίο Ειδήσεων. Και καλή επιτυχία στον αυριανό αγώνα με τη Γερμανία.